Και ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο από την WWF, τον κύριο Δημήτρη Ιμπραήμ, για να συνειδητοποιήσουμε ίσως λίγο τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις εξορίξεις στο Ιόνιο. Μάλιστα, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα συζήτηση για την εξόριξη υδρογονανθράκων, συγγνώμη, στο Ιόνιο, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μουσικό Σχολείο Λευκάδας, με κεντρικούς ομιλητές, μεταξύ άλλων τον κύριο Ιμπραήμ από την WWF, τον κύριο Ολιβιέ Βαρδακούλια και επίσης την κυρία Άννα Μαρία Ρενέρ, μέλος της Greenpeace, και βεβαίως τον νομικό τον κύριο Αντίπα. Και θα θέλαμε λίγο με τον κύριο Ιμπραήμ, έχουμε μιλήσει πριν μερικά χρόνια εδώ στον Prisma 91,6, αλλά νομίζω ότι οι συμπολίτες μας δεν έχουν συνειδητοποιήσει τα νέα δεδομένα και το τι πρόκειται να συμβεί στο Ιόνιο τα επόμενα χρόνια. Καλό απόγευμα, κύριε Ιμπραήμ, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροάτριες και ακροάτες. Ξέρω ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμά σας, γιατί είστε πολύ δραστήριος. Όμως, επειδή φιλοξενήσαμε και εμείς το δελτίο τύπου και αναλυτικό ρεπορτάζ σε αυτή την εκδήλωση, νομίζω ότι η φωνή σας είναι χρήσιμη. Γιατί διαισθάνομαι ότι όλο αυτό το οποίο συζητήθηκε, ίσως μια μεγάλη μερίδα κόσμου, νομίζω ότι θα γίνει στο μακρινό μέλλον. Θέλω λίγο λοιπόν να μας πείτε το στίγμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα πριν μερικές εβδομάδες, με αφορμή βεβαίως την πρωτοβουλία των πολιτών να σας καλέσουν εδώ για το θέμα αυτό. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα βήμα που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε απευθείας με την τοπική κοινωνία, να ακούμε τους προβληματισμούς, αλλά κυρίως να ενημερώνουμε και να δούμε στο φως πράγματα τα οποία σκόπιμα επί πάρα πολλά χρόνια, τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, όσο και η πετρελαϊκή βιομηχανία, αποκρύπτουν από τις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε δει, γιατί ως WWF Ελλάδα έχουμε ταξιδέψει αυτή τη στιγμή σε όλες τις περιοχές και έχουμε μιλήσει σχεδόν με όλες τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται άμεσα από τις εξορίξεις, είτε μιλάμε για Κρήτη, είτε μιλάμε για Πελοπόννησο, είτε για Ήπειρο, είτε φυσικά για Ιόνιο. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή το μέγεθος της απειλής και τον επίγοντα χαρακτήρα του προβλήματος. Να σας πω δηλαδή χαρακτηριστικά ότι έχει πολύ μεγάλη αξία ότι μιλάμε σήμερα στο τηλέφωνο και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί αύριο το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπογράφει δύο ακόμα οικόπεδα, τόσο με τα ελληνικά πετρέλαια όσο και με τη Repsol, τα οποία αφορούν άμεσα τη Λευκάδα. Το ένα από τα δύο οικόπεδα μάλιστα καλύπτει, περικυκλώνει επί της ουσίας ολόκληρο το κομμάτι της δυτικής Λευκάδας και το βόρειο, που από ό,τι γνωρίζω είναι και εξαιρετικά σημαντικά. Τόσο από άποψη φυσικά περιβαλλοντικής αξίας, όσο και από άποψη οικονομικής τουριστικής. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για δύο περιοχές, μιλάμε για δύο οικόπεδα λοιπόν, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη Λευκάδα. Τώρα, για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, τι έχει γίνει. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση, τόσο αυτή όσο και οι περασμένες, έχουν παραχωρήσει μια τεράστια θαλάσσια έκταση. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για 56.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας, τα οποία ξεκινούν από τα βόρεια της Κέρκυρας και καταλήγουν μέχρι τα νότια της Κρήτης. Μάλιστα. Τα Επτάνησα λοιπόν και ειδικά η Λευκάδα επηρεάζονται άμεσα. Είναι 8 διαφορετικά οικόπεδα τα οποία ανοίγουν σε εταιρείες είτε πετρελαϊκούς κολοσσούς, όπως είναι η Total και η Exxon, οι οποίες έχουν ένα φυσικά πολύ βαρύ ιστορικό περιστατικών ρύπανσης και βαριάς πετρελοκυλίδας, είτε εταιρείες οι οποίες είναι ελληνικές και δεν έχουν εμπειρία ή τεχνογνωσία. Η Energean σε ένα βαθμό έχει αναπτύσσει δραστηριότητες σε παραγωγή και τα ελληνικά πετρέλαια. Να σας διακόψω λίγο για να συμπληρώσω λίγο τη σκέψη σας. Αυτή η διαδικασία θα έχει να κάνει με το να μάθουμε αν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμοι υδρογονάνθρακες ή όχι? Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που κάνετε. Οι συμβάσεις που υπογράφει το ελληνικό δημόσιο ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τις εταιρείες και οι οποίες κυρώνονται μετά από τη Βουλή και γίνονται νόμος. Μάλιστα. Δηλαδή οι συμβάσεις που θα υπογράψουν αύριο τα συμβόλαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια νομοθετική κύρωση. Αφού υπογραφούν αύριο, μετά θα έρθουν στη Βουλή για ψήφιση. Mm-hmm. Οι συμβάσεις λοιπόν αυτές αφορούν το σύνολο της δραστηριότητας. Δηλαδή το πρώτο στάδιο που είναι το στάδιο των σεισμικών ερευνών, το δεύτερο στάδιο που είναι το στάδιο των ερευνητικών γεωτρήσεων και αν τελικά βρεθεί κάποιο αξιοποιήσιμο κοίτασμα και το τρίτο στάδιο που είναι το σημαντικό, το στάδιο της παραγωγής. Άρα δεν ισχύει αυτό που ακούει ο κόσμος πολύ συχνά, είναι καθίστε παιδιά να μάθουμε τι Μάλιστα. συμβαίνει στην περιοχή, αν έχουμε κάποιο κοίτασμα και μετά θα αποφασίσουμε αν θα το αξιοποιήσουμε. Έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα για συνολικά την έρευνα και την αξιοποίηση όποιων πιθανών κοιτασμάτων για 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης.
Θέλω σε λίγο να μας διαφωτίσετε και χαίρομαι που μιλάμε δημόσια, διότι έχω την εντύπωση ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων έχει πει ναι υπό προϋποθέσεις. Και τώρα λοιπόν, εύλογα κύριε Ιμπραήμ, αναρωτιέμαι, γιατί είναι, θα σας θέσω ένα πολύ απλοϊκό ερώτημα που έρχεται εδώ στο σταθμό αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η διαδικασία θα είναι ορατή στους συμπολίτες που μπορεί να κάνουν μπάνιο στις παραλίες των περιοχών που έχουν δεσμευθεί? Κοιτάξτε, αν δείτε τους χάρτες αυτή τη στιγμή, καταρχάς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε πού τελικά θα εξορίξουν, mm-hmm. αν τελικά εξορίξουν οι εταιρείες. Ναι. Τα σημεία αυτά θα αποφασιστούν από τη στιγμή που θα γίνουν έρευνες, αν βρεθεί κάποιο κοίτασμα, ποιο είναι το καταλληλότερο σημείο. Δεν μπορεί λοιπόν να αποκλείσουμε ότι θα είναι σε μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στις παραλίες μας, ας πούμε, στο Πορτοκατσίκι για παράδειγμα. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτό που αξίζει να δει κάποιος, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας www.vvf.gr και να δει τους χάρτες, να δει ποια είναι η περιοχή που έχει παραχωρηθεί. Σε αυτήν την περιοχή, κάθε εταιρεία η οποία έχει πάρει το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Και κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό και θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, είναι ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, που είναι επί της ουσίας το πιο ουσιαστικό κομμάτι που μας προστατεύει από πιθανά ατυχήματα, από πετρελαιοκυλίδες, από την ασφάλεια και την. Των εξορίξεων και φυσικά από την προστασία της θαλάσσιας ζωής, συστηματικά αυτή τη στιγμή καταστρατηγείται. Μάλιστα. Αρκεί να σας πω ότι για το στάδιο των σεισμικών ερευνών, η κυβέρνηση έχει εξαιρέσει τις πετρελαϊκές βιομηχανίες από την υποχρέωση να συντάξουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα. Οι σεισμικές ερευνές είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία, ειδικά για τη θαλάσσια ζωή. Η περιοχή του Ιωνίου, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ πλούσια σε. Εμβληματικά είδη για τη χώρα μας, όπως είναι ο Φυσιτήρας, όπως είναι ο Ζήφιος, πολλά είδη δελφινιών, φυσικά χελώνες, τα οποία όλα μπορούν ακόμα και να τραυματιστούν θανάσιμα από τις σεισμικές έρευνες. Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ ανησυχητικό ότι αυτή η διαδικασία εξαιρείται από την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλω λίγο να επιμείνω. Ξέρετε, εμείς προσπαθούμε, όταν το θέμα ήρθε σε επιφάνεια εδώ, έχουμε μιλήσει με ειδικούς, έχουμε μιλήσει με καθηγητές, για να βγάλουμε λοιπόν συμπεράσματα. Και νομίζω ότι μιλώντας με τον κύριο Βαρότσι, αν δεν κάνω λάθος, πριν περίπου ένα χρόνο, μας είχε πει, μας είχε φέρει ένα παράδειγμα ότι αντίστοιχη διαδικασία γίνεται και στην Αλβανία, λίγο πάνω από την Κέρκυρα, όπου δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Οπότε λοιπόν, με αυτή τη λογική, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την όποια διαδικασία, λέγοντας ότι υπάρχουν αυτοί οι παράμετροι που να διασφαλιστεί ότι όλο αυτό θα γίνει με ασφάλεια. Και μάλιστα, μου έφερε για παράδειγμα το Ιράν, λέγοντας ότι είναι μια απόλυτα σεισμογενής χώρα και υπάρχει εκμετάλλευση πετρελαίου από τις αρχές του δεύτερου αιώνα. Και δεν έχει υπάρξει δραστηριότητα σεισμικών δονήσεων. Σας μεταφέρω αυτούς γιατί είχε πει στον Prism 91,6 συζήτηση που κάναμε 1η Μαΐου του 2017. Μάλιστα. Να σας πω καταρχάς ότι η περιοχή του Ιωνίου, εκτός από εξαιρετικά σεισμογενής, και αυτό έχει βάζει μια τεχνική δυσκολία, κατά τη γνώμη μου δεν βάζει την πιο σημαντική τεχνική δυσκολία, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει τεράστια βάθη. Μάλιστα. Μιλάμε για το Ιόνιο, για την ελληνική Τάφρο, το σημείο που ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες. Ένα σημείο στο οποίο μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα πιο βαθιά νερά της Μεσογείου. Νοτιοδυτικά της Πύλου ξεπερνάει τα 5 χιλιόμετρα βάθος η θάλασσά μας. Μιλάμε λοιπόν για μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη εξόρυξη. Άρα οποιοδήποτε γνωρίζει τα στοιχειώδη σχετικά με την έρευνα και εξόρυξη δρόμων ανθράκων, γνωρίζει ότι ο βασικός κίνδυνος στην περιοχή είναι το βάθος της. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο. Και αυτό και είναι κάτι που θα πρέπει να κρατήσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες μας. Είναι ότι πολύ συχνά ακούμε για την Καβάλα και τον Πρίνο. Ακριβώς. Η Καβάλα και ο Πρίνος, που φαντάζομαι ότι είναι ένα ερώτημα που ίσως έχετε κι εσείς. Το είχα. Είναι δύο περιοχές που έχουν θαλάσσιο βάθος 30 μέτρα και 50 μέτρα αντίστοιχα. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί δίτης να βουτήξει, που λέει ο λόγος. Και για τις οποίες χαρακτηριστικά το 2016 και το 2017 δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία που πρέπει να κάνει, να υποπτεύει και να ελέγχει ακριβώς τι συμβαίνει. Άρα, το ότι δεν έχει γίνει τίποτα, το λέμε επειδή μας το έχει πει η εταιρεία και το πιστεύουμε, όχι επειδή έχει γίνει έλεγχος από την ελληνική πολιτεία. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα βάθη, τα θαλάσσια της Καβάλας και του Πρίνου με το θαλάσσιο βάθος των χιλιάδων ή των πολλών εκατοντάδων μέτρων που έχει το Ιόνιο και η Κρήτη. Μάλιστα. Έχει καμία απολύτως σχέση η εξόρυξη αυτή και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Τώρα, εμείς ως ΒΒΦ τι κάναμε?
εκπονήσαμε μία, δημοσιεύσαμε μία τεχνικοοικονομική μελέτη, την οποία την αναθέσαμε σε μία μεγάλη εταιρεία αγγλική που ειδικεύεται σε θέματα οικονομικών περιβάλλοντος. Ναι. Και ζυγίσαμε τι σημαίνει οικονομικά ένα ατύχημα. Παίξαμε πολλά διαφορετικά σενάρια, τρέξαμε τα μοντέλα να δούμε τι σημαίνει ένα μεγάλο περιστατικό πετρελαιοκυλίδας ή ακόμα και ένα μικρό περιστατικό πετρελαιοκυλίδας. Προφανώς τα στοιχεία δείχνουν ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σε ένα καταστροφικό ατύχημα πετρελαιοκυλίδας το κόστος μπορεί να ξεπεράσει, να φτάσει μάλλον τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Από τα οποία φυσικά το μεγαλύτερο κόστος το τρώει ο τουρισμός. Ναι. Από όσο γνωρίζω, η Λευκάδα είναι μια περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Έχει πολύ ιστιοπλοϊκό τουρισμό. Ακριβώς. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μου κάνατε μια ερώτηση νωρίτερα, μου λέτε θα τη βλέπουμε την εξέδρα από την παραλία. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά το ιστιοπλοϊκό είναι πολύ πιθανό θα τη βλέπει. Μάλιστα. Για το ιστιοπλοϊκό ταξιδεύει από νησί σε νησί. Και είναι πολύ πιθανό θα τη βλέπει και όπως γνωρίζετε ίσως πολύ καλύτερα από μένα. Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν, οι τουρίστες που επιλέγουν τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό έχουν και μια περιβαλλοντική ευαισθησία ίσως παραπάνω από τον συμβατικό του τουρίστα. Νομίζω, κύριε Ιμπραήμ, επειδή ακουγόμαστε και στην Ήπειρο, που και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό, η κυβέρνηση λοιπόν έχει τη βούληση, όπως και οι προηγούμενοι, να το προχωρήσει όλο αυτό. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω ένα ερώτημα εδώ πέρα από τον Χρήστο. Μου λέει, και στην Κύπρο, για παράδειγμα, όμως βλέπουμε ότι τα κοιτάσματα αυτά τα οποία βρέθηκαν αλλάζουν την πορεία μιας χώρας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο φυσικό πλούτο, γιατί να μην τον εκμεταλλευτείς? Μπαίνει και αυτό το ερώτημα που βεβαίως πάντα. Θα σας πω καταρχάς το νούμερο ένα υπερβατικό λόγο για τον οποίο, αν έχουμε κάτι, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε κάτι, έχουμε εικόνα μόνο για το κατάκολο και είναι απειροελάχιστο το κοίτασμα, δεν έχει καμία οικονομική αξία. Mm-hmm. Και για τον Πατραϊκό, που επίσης είναι ένα μικρό κοίτασμα. Εάν έχουμε κάτι, πρέπει να μείνει κάτω από το υπέδαφος, αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή. Μάλιστα. Η χώρα μας βουλιάζει και καίγεται από την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε συνέχεια τα ακραία κινητικά φαινόμενα, το ένα πιο έντονο από το άλλο. Σωστά. Έχουμε εθνικό συμφέρον να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Άρα, ακόμα και αν έχουμε κάτι, πρέπει να μείνει κάτω από το έδαφος. Πάμε όμως λίγο στην Κύπρο. Είναι πολύ συχνά ένα επιχείρημα η Κύπρος. Καταρχάς, δυστυχώς, η Κύπρος δεν είναι αυτή τη στιγμή φάρος για την περιβαλλοντική προστασία σε κανέναν σχεδόν δείκτη. Συνήθως σε όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες για την περιβαλλοντική προστασία, η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα και τη Μάλτα είναι στις τελευταίες θέσεις. Mm-hmm. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάποιο επιχείρημα στιβαρό το ότι η Κύπρος επιλέγει αυτόν τον δρόμο. Εγώ θα επιλέξω τι κάνουν άλλες χώρες να δω. Η γειτονική Ιταλία που είναι και ανταγωνιστική τουριστικά. Η γειτονική Ισπανία που είναι ανταγωνιστική τουριστικά. Οι χώρες αυτές φέρνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολύ τολμηρές πολιτικές πρωτοβουλίες ενάντια σε εξορίξεις. Μάλιστα. Η Ισπανία, δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, και διώχνει τη Ρεψόλα από την Ισπανία και τη φέρνει στην Ελλάδα. Η Ρεψόλα έρχεται στην Ελλάδα που την έχουν διώξει από την Ισπανία. Φέρνει νομοσχέδιο, το οποίο είναι ακόμα, το περιμένουμε να δούμε ποια είναι η τελική του μορφή. Ναι. Αλλά όταν ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου που είχε η Ισπανία, μίλαγε για οριστική απαγόρευση εξορίξεων. Η Ιταλία, του υπερσυντηρητικού, για να μην πω, του ακροδεξίου να πω, ναι, Σαλβίνη, αυτή τη στιγμή έφερε 18-μήνο μορατόριουμ, το οποίο πιθανότατα θα παρατείνει σε 24-μήνο, μέχρι να πάρει απόφαση τι θέλει να κάνει με τις εξορίξεις. Κάποιες από τις οποίες είναι πολύ κοντά στα νησιά μας, γιατί αφορούν και την περιοχή του Ιωνίου. Mm-hmm. Άρα, να μην κοιτάμε μόνο τι κάνει η Κύπρος, σωστά, να κοιτάμε και τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες. Βεβαίως. Αν δούμε γιατί σταματάει τις εξορίξεις η Ισπανία, η Γαλλία, τι σταματάει τις εξορίξεις. Mm-hmm. Η Ιταλία, ο βασικός λόγος είναι πρώτον προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, εμείς πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό ενεργειακό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται σε ΑΠΕ και καθαρή ενέργεια και όχι σε ορυκτά καύσιμα, σωστό, γιατί αυτό επιτάσσει η ανάγκη να σταματήσουμε την κλιματική κρίση. Και τρίτον, προστασία του τουρισμού. Αυτές είναι χώρες που είναι ευθέως ανταγωνιστικές με την Ελλάδα ως τουριστική προορισμή. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε και νομίζω ότι το λέτε και με έναν τρόπο έτσι κατανοητό. Έχω την εκτίμηση, κύριε Ιμπραήμ, ότι και στην τοπική κοινωνία, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί είχε γίνει παρελθοντικά μια συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έμεινε μόνο στο πλαίσιο κάποιων τοποθετήσεων με πολιτικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας ρωτήσω, ήδη έχει αναρτηθεί και ένα πανό στην είσοδο του νησιού της Λευκάδας.
υπάρχουν φωνές και είναι θετικό το ότι η κοινωνία πλέον αντιδρά και θέλει να διασφαλίσει όλα αυτά τα οποία λέμε, βεβαίως και για τις νέες γενιές και για τα παιδιά μας. Ναι, ναι. Πώς μπορεί αυτό να ανατραπεί, κύριε Ιμπραήμ? Δηλαδή, τώρα εδώ βλέπουμε ότι είμαστε μια χώρα στο μνημόνιο που έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα και βλέπουμε ότι ο Υπουργός αύριο υπογράφει αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Και για την περιοχή μας. Θέλει αγώνα, θέλει να φωνάξουμε, θέλει εναντίωση αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά πώς μπορεί να αναιρεθεί? Κατά τη γνώμη μας, θέλει σημαντική, ειρηνική και δυναμική δράση. Δηλαδή, αν δεν αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες, που είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να γίνει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ό,τι και να λέω εγώ από το γραφείο μου στην Αθήνα και από το τηλέφωνο μαζί σας, καλό είναι και χρήσιμο. Αλλά αν δεν αντιδράσει η τοπική κοινωνία που επηρεάζεται πρώτη από όλους, τότε δυστυχώς δεν θα μιλήσει κανείς. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία. Έχουν σταματήσει τέτοια προγράμματα σε άλλες χώρες. Δηλαδή, αυτό που ζητάμε μπορεί να είναι δύσκολο και διεκδικούμε, αλλά δεν είναι αδύνατο. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα είμαστε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και νομίζω ότι η κίνηση που κάναμε στη Λευκάδα πριν από λίγες μέρες ήταν πολύ καλό πρώτο βήμα. Mm-hmm. Να σας πω όμως κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε ήδη μια εικόνα του τι κάνει η πετρελαϊκή βιομηχανία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πριν από λίγους μήνες, οι υπουργοί μας έλεγαν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι οι προστατευόμενες περιοχές δεν θα τις επηρεάσουμε. Πριν από ούτε μία εβδομάδα, στο οικόπεδο της Άρτας Πρέβεζας, εκδόθηκε δασική αστυνομική διάταξη, η οποία παραχωρεί 750 στρέμματα στα ελληνικά πετρέλαια και τους δίνει δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, να εκχερσώσουν, να εξεριζώσουν, να κλαδεύσουν, να ανοίξουν δρόμους, σε περιοχή η οποία είναι καταφύγιο αγρία ζωής και η οποία σίγουρα, γιατί δεν μας έχουν δείξει ακριβώς ποια είναι αυτή η περιοχή, αλλά λένε μέσα ότι περιλαμβάνονται καταφύγια αγρία ζωής, σίγουρα πρέπει να περιλαμβάνονται και περιοχές Natura. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο περισσότερο η πετρελαϊκή βιομηχανία πατάει μέσα στα οικόπεδα τα οποία θέλει να τις παραχωρηθούν, τόσο πιο έντονες και εμφανείς γίνονται οι κάθε είδους αυθαιρεσίες και φυσικά τα λεγόμενα της κυβέρνησης ελέγχονται ως προς το πόσο ακριβή τελικά και αληθή είναι. Άρα, ένα δεύτερο στοιχείο. Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης έδωσε ένα ναι υπό όρους, σοβαρούς όρους όμως. Ζήτησε οικονομική πρόβλεψη για το τι σημαίνει πετρελοκυλίδα για τον τουρισμό της Κρήτης. Μοντέλα για διασπορά πετρελοκυλίδας. Ζήτησε τι σημαίνει το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή τι άλλες εναλλακτικές θα μπορούσε να έχει η Κρήτη. Εγκρίθηκε η στρατηγική μελέτη από τον Υπουργό στις 26 Μαρτίου, χωρίς να ληφθεί τίποτα από αυτά που ζήτησε η περιφέρεια της Κρήτης. Άρα, ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντικός, κομβικός θα έλεγα, ειδικά για την περιφέρεια του Ιωνίου. Εγώ θεωρώ ότι η περιφέρεια του Ιωνίου έδωσε ένα όχι στις εξορίξεις, το οποίο τελικά ήταν ένα συγκεκαλυμένο ναι, και το οποίο εν ώψη των τοπικών εκλογών θα πρέπει να το μετοσιώσει σε σοβαρή δράση ενάντια στις εξορίξεις των δρομοανθράκων. Μία περιοχή όπως το Ιόνιο, που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤ εξαρτάται κατά 73% από τον τουρισμό, το 73% του ΑΕΠ του Ιωνίου ήρθε από τον τουρισμό πέρυσι. Δεν το αξιολογώ αν είναι καλό ή κακό. Είναι ένα γεγονός όμως με το οποίο πρέπει να ζήσουμε σήμερα. Το να πάμε να παραχωρήσουμε όλο το Ιόνιο, γιατί μιλάμε κυριολεκτικά όλο το Ιόνιο. Ξαναλέω, όποιος θέλει να μπει στη σελίδα μας, www.vvf.gr, να δει τι έχει παραχωρηθεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το να μιλάμε για εξορίξεις στο Ιόνιο θα καταγραφεί ως μεγαλύτερη παράσταση. Μας κοιτάνε τα παιδιά μας και θα μας λένε, θα μας ρωτάνε τι σκεφτόμασταν. Μάλιστα. Είναι ένα έγκλημα το οποίο μπορούμε να σταματήσουμε με τη γενέση του, αλλά μόνο τώρα μπορούμε να το σταματήσουμε. Έχω αρκετά ερωτήματα από φίλους που μας ακούν και αυτό είναι θετικό, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ιμπραήμ. Φυσικά. Με ρωτάει εδώ τώρα ο Δημοσθένης, η ΒΒΕΦ σε ποια χώρα έχει καταφέρει να ματαιώσει εξορίξεις και αν έχει υπάρξει κοινωνία που δέχτηκε να μείνουν ανεκμετάλλευτα τα κοιτάσματα μιας χώρας της. Είπατε βεβαίως δύο παραδείγματα. Σε ένα βαθμό το απαντήσαμε τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή η Ισλανδία τώρα περνάει νόμο. Τώρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε. Μάλιστα. Η Ισλανδία πέρασε τώρα πρόταση νόμου. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία αυτή τη στιγμή συζητούν πολύ σοβαρά για την απαγόρευση των εξορίξεων. Ναι. Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια είναι σε πόλεμο με τον Τραμπ, με την κυβέρνηση Τραμπ, για να σταματήσει τις εξορίξεις. Το ίδιο κάνει και η Φλόριντα. Το WWF, εγώ θέλω να κάνω μια σημαντική, γιατί είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Το WWF από μόνο του δεν μπορεί να σταματήσει τις εξορίξεις. Το WWF είναι ένα κομμάτι μιας κοινωνίας πολιτών. Αυτό που έρχεται να φέρει το WWF είναι επιστημονικά δεδομένα, είναι επιστημονική τεκμηρίωση, είναι τεκμηρίωση για αντιπροτάσεις, για το ποιο μπορεί να είναι το εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Το WWF στο Μπελίζ, για παράδειγμα, ήταν μπροστάρης στην προσπάθεια για τον τερματισμό των εξορίξεων, που είναι μια πολύ μικρή χώρα,
αλλά όμως το ΒΒΕΦ είχε μια πάρα πολύ ενεργή δράση. Το ίδιο πράγμα υποσχόμαστε και για την Ελλάδα. Για μας είναι μια προτεραιότητα, δεν θα φύγουμε και είμαστε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Ιμπραήμ, νομίζω ήταν χρήσιμος αυτός ο κύκλος. Νομίζω ότι η ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και εσείς την είπατε πολύ κατανοητά. Σαφώς. Και είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ένα άλλο θέμα που θέλω να ανοίξουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει και αντίδραση, είναι όσον αφορά τον Αιγαλό και τις παραλίες, που και εδώ εμείς έχουμε ταλαιπωρηθεί με αυτή την κατάσταση γενικότερα. Για να μας εξηγήσετε λίγο και τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει, αλλά θα το κάνουμε σε μια επόμενη συζήτηση. Για να... Καίει το θέμα. Την Πέμπτη ψηφίζεται το νομοσχέδιο κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε θα χαρούμε να το συζητήσουμε το θέμα όποτε θέλετε. Ωραία. Αυτό, σε μια γραμμή, αυτό που αναγίνει, νομιμοποιείται η καταπάτηση του Αιγιαλού. Μάλιστα. Αυτό. Επιβραβεύεται η καταπάτηση και νομιμοποιείται. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε τόσο για τις εξορίξεις όσο και για τον Αιγιαλό. Οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, αν έχουν την καλοσύνη, ας μπουν στη σελίδα μας www.vvf.gr για να ενημερωθούν και να αναλάβουν δράση. Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς η συζήτησή μας ανέβηκε στο site μας on demand να μπορούν να την ακούσουν όσοι θέλουν. Κύριε Ιμπραήμ, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.